ένα θεατρικό σκετσάκι με το οποίο θα συμμετέχει στο καρναβάλι την Κυριακή. Μ' ακούσατε τι είπα, το εντάξει. Στα παιδιά θα το παρουσιάσουν το σκετσάκι αυτό πρώτα σε εσάς εδώ. Κάντε απόλυτη ησυχία για να μπορεί να κυλήσει σωστά. Εντάξει. Άντε, καλή διασκέδαση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην εποχή του μνημονίου. Σε ένα ελληνικό σπίτι, μια οικογένεια ετοιμάζεται για το κυριακάτικο τραπέζι. Το φαγητό είναι έτοιμο, μαζευτείτε στο τραπέζι. Γυναίκα, πιάστε καμιά μπυρίτσα. Δούλα με έχετε κατατήσει εδώ μέσα. Μαμά, πεινάω σαν λύκο, δεν αντέχω. Κάνε και λίγο δίαιτα, είναι γιατρός. Αν συνεχίσει έτσι, δεν θα χωρέσει από την πόρτα. Άσε με, θα πάω σε τέλη γυλιά. Προσπαθώ να πάρω μέρος. Με τη σφατμότητα και το αγωνισμό σου είναι σκληρό. Μπράβο, κόρη μου, με έκανε και γέλασα. Γεια σου, παππούλη. Κοίτα την κοντρή σου εγγονή. Έχει πέσει μετά από τρεις αφάρι. Όταν πεινάει, είναι ικανή να μας φάει όλες το πήγε πίσω. Κάμε τα λιγάκι, ζάφι, τη δουλειά σα. Έρχεται κρίση, το φαΐ κοστίζει. Εσύ στο τέλος, θα πάτε και το σπίτι. Μια ζωή και πού τη ζει, δεν σε έχω χαρεθεί. Αυτά να τα πει στο καμάκι το γιο σου. Σήμερα θα πιάσει στο καφενείο. Γέροντα, δουλειά δεν υπάρχει πια. Πάντα σου προλάβει και πει μα τα φαρούλα, εξέ. Κοιτάξτε, μη σκά, θα με κάνει τραγουδιστή. Θα σα βάλω από την κρίση με το πρώτο μου σιτή. Αντέπρεψε ο Όνιος, είχα να μου βάλεις και εσύ δίσκο της εκκλησίας το πολυπαΐ. Θα φάω και το δικό σου πάει. Αλήθεια λέω μικρή χοντριμόνη. Αν είναι ήδη έτοιμο το πρώτο κράκο από το νέο μου σιγή. Τσέκα. Θα σου πάρω παραβά, αν μου φτάσουν τα λεφτά. Μακαρόνια με κοιμά, λεμονάδα και χαζά. Εφορία, ανοίξτε παρακαλώ. Ω, τη βάσαμε. Καλησπέρα. Ποιο είσαι εσύ, τι θες τέτοια ώρα, είμαστε το γη. Καλησπέρα, ονομάζομαι Χαρά Χαράτσι και είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το σπίτι σας θα κατασκευτεί λόγω χρεών που στους θεριστές προστάτε 10 εκατομμύρια. Τι περιμένω μου, το σπίτι των προγόνων τα χάνω όλα μέσα σε μια στιγμή. Δεν το γλυκώνω το εγκεφαλί μου, σβήνω, χάνομαι, λίγο νερό. 10 εκατομμύρια σου πάρει, πάει καθόν να είσαι γιώδη, το δεύτερο στον άλλο κόσμο. Πάει ο παππούλης, τα πείναξε. Πάει σύνταξε. Άντε θέλω να ξαναβρω χορηγό για να βγάλω καινούργιο σιντή. Ποιος θα με χρηματοδοτεί. Μπαμπά, εγώ πεινάω να φάω και το σιντή. Ανάθεμάσαι χαρτογιακά. Τον πέφανε στον άνθρωπο. Δεν μου λες με ψωμόλισσα. Πώς να το φάψω εγώ που δεν έχω μία. Να το φυτέψω στον κήπο του γείτονα ή να το στείλω για να κύψω. Σας παρακαλώ κύριε, αφήστε με κάτω. Μην νομίζω ότι δεν έχετε καθόλου τρόπους. Ο Σωτήρης ο Σερέτης με το όνομα και θα σας σκίσω σε σαρδέλα. Ας το πέρα στο τυράκι και από την οικογένεια σου δεν θα πατήσω για μια γλώσσα. Παπά μου, παπάκα μου, σε παρακαλώ, ας με κατεφάω για βραδινό. Βλέπω και μια λιγούρα. Ξύπνα, Κάρολα. Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσένα, σ' αγαπώ Κάρολα. Για κάποια φορά σου μπήρες άσχημα, συγχώρεσέ με. Μη στεναχωριέσαι, μανούλα μου, να σπαράσεις την καρδιά. Καλησπέρα. Τι γίνεται εδώ, γιατί άτσι φωνές. Μα μην πάτσι μας την φωνές. Άλλη μια κουβέντα και σας έδωσα. Σε ποτέ να μάθω, σημαίνει εδώ. Νόστι πως σε κύρα συγγνώμη, να σας πάω. Σας παρακαλώ. Να έχουν δεν είναι φαγητό. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Θα έχει χαμένο ο παλιόγερος. Πρέπει να παθαμνησία και αλτσχάιμερ από το σοκ. Παπούλη, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Παπούλη, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Μα δεν είμαι παππούς, είμαι πρωθυπουργός. Αχα, και τα έλεγα εγώ. Εδώ μέσα, είναι όλοι τρελοί. Φόρα, φύγω. Πουλάκια μου! Θα έρθει όλο στο Δημήνιο εξακρίβωση. Και με μένα τι θα γίνει! Ποια είσαι, κυρία μου! Χαλαχαράτσι, χαλό, εφοριακός! Θέλει να μας πάρει και το σόβρουκα εξετσίπορη. Τώρα εξηγούνται όλα! Η κυρία είναι γνωστή από απατεώνας. Χρησιμοποιεί ψεύτικα στοιχεία για να τρέχει τα λεφτά του κοσμάκι. Φαΐ να είναι κι ό,τι να είναι! Δεν θα πω την ιστορική για την ενόχληση. Χωρίς τον δικηγόρο μου, δεν θα με πάρει πουθενά. Μπροστά. Ξεκινά.
Ένα, δύο, τρία. Μαζί τα λεφτά, τη μαρφίκια κινήτα. Όσοι λέμπος τους μπροστά, μετά τις ρίξουμε στα αυτιά. Με επιμονή δουλειά, βγάζουμε όλοι το μπαρά. Κι όσοι λέμπος τους μπροστά, με βρε τη γλώσσα τους να φαν. Ψάχνουμε απ' το πουθενά, νέο βρήκαμε μπελά. Η αλήθεια όμως λάβει κι όλοι ζούμε μια χαρά. Παράσταση που μόλις είδατε βασίζεται σε μια ιδέα των παιδιών της Άλφας Τάξης Γυμνασίου Καρναβίλων Χίου. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η παράσταση. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κώστα Θεοδωράκη.